Λοιπόν, το Fixit ξεκίνησε μία ημέρα εκεί που νόμιζα ότι η καραντίνα δεν γίνονταν χειρότερη. Το πιασές. Και ο Τέο με παίρνει και μου λέει, θέλεις να κάνουμε content στο YouTube, διότι τότε δεν έχει εμφανιστεί ακόμα η κακοκαιρία των Vertical, καταλάβες, που ήταν YouTube τότε. Και λέει, θες να κάνουμε ένα content που να χιουμορίζουμε λίγο την φάση με το ελληνικό YouTube fitness. Καλά τα λέω. Καλά τα λέει και μου κάνει εντύπωση που δεν το πήρε όλο πάνω του. Ποτέ δεν το έχω πάρει πάνω μου. Μην είσαι άδικος τώρα. Εντάξει. Πάντα αποδίδωτα του Κέσσαρος, δυστυχώς. Να σου πω πώς γίνεται αυτό. Τα όρια μεταξύ του χιούμορ και της επιστήμης είναι να έχεις δίπλα σου κάποιον ο οποίος να σε παρασύρει στο χιούμορ και στο να σπάσει αυτό που λες, για να μην φάει αυτό το χρέωμα ότι χαλάει την επιστήμη του. Γι' αυτό είναι και το σημαντική αυτή η δυναμική. Και στην αλήθεια, η αλήθεια είναι ότι ο Άγγελος είχε κόμπλεξ στην αρχή, εγώ ως κόμπλεξ το περιγράφω, στο να φανεί σούπερ επιστημονικός και να μην χάσει καμιά αναφορά κάτω στη βιβλιογραφία. Αλλά και ο Θεοδωρής είναι ψέκας. Κι εγώ είμαι ψέκας, ναι, κάπως έτσι. Ο νούμερο ένας λόγος είναι αυτός που μας ξεχωρίζει από οτιδήποτε άλλο υπάρχει, ότι γίνεται μια αξιολόγηση του κάθε ανθρώπου που έρχεται εδώ πέρα μέσα και εξατομικεύουμε τελείως την προπόνηση πάνω στις ανάγκες του, βάσει της αξιολόγησης που αναδεικνύει όλα τα προβλήματα. Νούμερο ένα αυτό. Νούμερο δύο, ότι υπάρχει πάρα πολύ προσοχή και ασφάλεια όσο αφορά το πώς θα προπονηθεί ο άλλος. Δηλαδή, όντως είμαστε πάνω το κεφάλι σου και δεν μπαίνεις μέσα και η Παναγία μαζί σου. Και νούμερο τρία, όλα όσα κάνεις εδώ πέρα μέσα έχουν τον σκοπό να σε καθοδηγήσουν με υγεία μακροπρόθεσμα στη ζωή σου και όχι απλά να κάνεις ένα πλάνο για να έχεις κοιλιακού στο καλοκαίρι ή οτιδήποτε διάολο φεδρό, ας πούμε, και παροχημένο. Θα ανατείναζε τα μυαλά του αν μπαίναμε σε κάποια κατηγορία και βλέπαμε κάτω από την επικεφαλίδα fitness influencers να είναι κάπου το Fixit και πιο συγκεκριμένα ο Άγγελος, ας πούμε. Σίγουρα. Νομίζω ότι ο κόσμος τελικά θέλει να καταναλώνει όμως fitness influencers, οπότε θα συνεχίσει να υπάρχει αυτή. Εσύ θα θέλεις να το πεις μάστιγα. Μπορεί εσωτερικά να το αποκαλούμε μάστιγα, πιο πολύ για τον τρόπο που μεταδίδεται η πληροφορία. Αλλά δεν είναι απαραίτητα μάστιγα, είναι αυτή η πρόχειρη μετάδοση της μεταδοτικότητας όσον αφορά τις πληροφορίες όσον αφορά τη γυμναστική. Παντού υπάρχει ένα motivational μέσα στοιχείο. Έχουμε γεμίσει, πώς το λένε, motivational speakers και παντού αντλούμε εμπνεύσει και τέτοια, και πόσο μάλλον από έναν fitness influencer. Δεν ξέρω, θα συνεχίσει πιστεύω, γιατί εμείς είμαστε λίγο πλάγια, είμαστε, θεωρώ ότι κάνουμε λίγο content πιο side. Για ποιο λόγο θα σου πω εγώ πέτυχαν οι fitness influencers παγκοσμίως, δεν σου πω μόνο στην Ελλάδα, διότι παντρεύουν το reality, το βίωμα, καταλαβες, με το, πώς το πω, με το εμπειρικό κέρδος μιας γνώσης, καταλάβες τι θέλω να σου πω. Δηλαδή, το γεγονός ότι έκανα κάτι εγώ και για κάποιο λόγο λειτουργήσε σε μένα, δεν σημαίνει ότι είναι και πανάκια για όλους. Αλλά επειδή μπαίνει και λίγο το πώς το πω, η κλειδαρότρυπα, γιατί βλέπεις ότι το σύγχρονο YouTube, από εκεί που ήταν το YouTube παλιότερα, πώς το πω, εξαργύρωσε τη δημιουργικότητά σου κάπως, τώρα τι είναι, δες λίγο στη ζωή μου μέσα τι γίνεται, έχει πολύ reality μέσα, καταλαβες. Οπότε το fitness influencer λύκει που τα μπλέκει όλα αυτά, και λέω ότι το δικό μου βίωμα με την ίντρικα μέσα μπορεί να έχει τα ίδια ωφέλη σε σένα, δεν σημαίνει ότι θα συμβεί αυτό απαραίτητα, καταλάβες. Όταν καταλάβει αυτό ο κόσμος ότι είναι διαφορετικό να μεταδίδεις το βίωμά σου από το να είναι το βίωμά σου θέσφατο, τότε νομίζω λίγο θα ξεμπλέξουμε τα μπούκια μας με τους fitness influencers και τι πραγματικά προσφέρουν. Εγώ θεωρώ ότι δεν θα ξεμπλέξουμε ποτέ και μπορείς να δεις τα σημεία των καιρών, τα οποία δείχνουν ότι η διαδικασία δημιουργίας πρότυπου εκεί έξω δεν έχει να κάνει με κάποιες προδιαγραφές που έχουν κάποια βάση. Πρότυπο influencer και πόσο μάλλον fitness influencer γίνεται κάποιος απλά επειδή έχει μπράτσα, ας πούμε. Ή απλά επειδή λειτουργήσε αυτό που έκανε χωρίς να ξέρουμε τι έκανε και τα λέει έτσι κάπως φωναχτά και πιστικά. Άρα, τι κάνουμε, στέλνουμε DM σε αυτόν για να μας πει πώς θα γίνουμε κι εμείς έτσι. Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλη την προπόνηση θεωρώ ότι είναι το ego lifting. Δηλαδή, να πας να σηκώσεις πιο πολλά κιλά από όσα μπορεί να σηκώσεις, μόνο και μόνο επειδή μπαίνεις σε μια ψυχολογία του να κυνηγάς τους χρόνους και τα κιλά άλλων, καταλαβες.
Αυτός είναι και ο λόγος που το CrossFit γέμισε με ερασιτέχνες αθλητές στα φυσικοθεραπευτήρια, επειδή τους έβαλαν απόφυκτα στην φάση ότι κυνηγάω παραπάνω κιλά, κυνηγάω πιο πολλές επαναλήψεις, κυνηγάω πιο γρήγορους χρόνους και ξεπερνούσαν τις δυνατότητες που είχε το σώμα τους. Νομίζω εγώ. Το χαρακτηριστικό που θαυμάζω στον Δωρή είναι ότι αν με κάποιο τρόπο καταφέρεις να τον πείσεις ότι για κάτι έχει άδικο, που είναι πολύ μεγάλο αν, θα κάτσει και θα δεχτεί τον αντίλογο. Είναι πολύ μεγάλο αν το λέω αυτό. Και είναι ο άνθρωπος το οποίο, άμα καταφέρεις και βρεις αυτή τη ρογμή έτσι λίγο στο ισχυρό τείχος του εγωισμού του, θα το ακούσει. Θα το ρίξει το τείχος μαζί σου. Εγώ, αν θαυμάζω κάτι στον Άγγελο, εφόσον έπαιξε το αν, είναι η ρογμή που ανοίγει όταν τον πείσεις να κάνει zoom out από τα διάφορα γύρω-γύρω θέματα που δεν τον απασχολούν και τα θεωρεί σημαντικά και του δώσει την κατεύθυνση ότι κοίταξε να δεις, πρέπει να κάνουμε focus σε κάτι συγκεκριμένο και πρέπει να βάλουμε δημιουργικότητα. Η αλήθεια είναι ότι εμφανίζεται μια δημιουργικότητα η οποία είναι πολύ ποιοτική, πολύ σε βάθος. Κάνε μπάνιο, το οποίο φίλε δεν είναι δεδομένο, να ξέρεις. Το κάνε μπάνιο δυστυχώς, το κάνε μπάνιο φιλαράκι μου δυστυχώς, δεν είναι δεδομένο. Νούμερο 2. Ό,τι και να είναι αυτό, φέρε στο τραπέζι την προσωπικότητά σου και όχι κάποιο χαρακτήρα που θες να παίξεις. Και νούμερο 3. Να είσαι ειλικρινής. Σε αντίθεση με εμένα. Αλλά καταλάβεις. Μπάνιο κάνω πάντως. Νούμερο 1 θα έλεγα να είσαι ο εαυτός σου, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Ακόμα και αν είσαι ο εαυτός όμως πρέπει να τον έχεις δουλέψει για το πώς φαίνεται ο εαυτός. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι είμαι αυτός και δεν μιλάω σε κανέναν. Η αλήθεια είναι ότι μια αλφα κοινωνικότητα και ένα αλφα skill πρέπει να το έχεις. Δηλαδή πρέπει να δουλέψεις πάνω σε αυτό εδώ. Ναι, το δεύτερο που έχω να πω και εγώ και λίγο στην πίπτη με του Άγγελου είναι η υγιεινή που πάει μαζί με την εμφάνιση, γιατί μια έμπειρη γυναίκα, αν μιλάμε για τέτοιο ραντεβού, θα σε καταλάβει πολύ σύντομα, δεν το πάρεις χαμπάρι. Εγώ ξεκάθαρα έχω έναν, ο Γιώργος Λέτζας, ο οποίος ξεκάθαρα έχει αστερόσκονη, γιατί δεν γίνεται να τα κάνει όλα τόσο λάθος και να υπάρχει ακόμα. Υπογράφω μέχρι κεραίας. Ωχ, τώρα, ρώτησε τον Πέρα. Μάλλον πρέπει να απαντήσω. Τοπογράφος Χαλκιδικής, πάμε. Έχουμε κάνει και ένα vlog που λέγεται Χαλκιδικολογία. Το Ρίς έχει post-doc στη Χαλκιδική, δεν έχει καν PhD, είναι πιο πάνω. Ναι, έχουμε γυρίσει όλο τον κόσμο, αυτή την πραγματικότητα. Καλά, με το Football Stories δεν πήγαμε να κάνουμε και διακοπές, δεν κάναμε και κανένα μπάνιο, νομίζω πουθενά. Αν εξαιρέσει τη Βραζιλία, κάναμε μπάνιο. Δεν θυμάμαι. Γιατί όταν μιλάμε για Χαλκιδική, προφανώς μιλάμε για καλοκαιρινές διακοπές. Ναι, είναι ένα τρελό σποτ σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο Πρίτανης στο CERN δεν ξέρει τόσο πολλά για τον Μποζόνιο όσο ξέρει ο Τέο για τη Χαλκιδική. Κράτο. Αλλά αυτό που την κάνει τόσο μοναδική είναι ότι είναι τόσο μαζεμένα σε ένα σποτ, τόσο κοντά σε μια πολύ μεγάλη πόλη. Ο Όπενχάιμερ δεν διάβασε τόσο καλά για να το πει κύβο μου που έχει διαβάσει το Δωρής, η Χαλκιδική. Πρέπει να είσαι συγκεκριμένος, έχω πολλά. Δεν θυμάσαι την περίπτωση που ήμασταν σε εκείνη την πλατεία στο Βελιγράδι, που περιμέναμε να έρθει ο Φίξερ, ο οποίος μας είχε δώσει ραντεβού λίγο παρακάτω από το σημείο που θα πρέπει να πάμε και ήταν όλοι κάτι δύσκολοι, κάτι δίμετροι. Και στον ένα κάμερα, μάλλον πήραν την κάμερα. Ήμασταν πριν από το ντέρμπι με τη Σερβία στο Ερυθρό Παρτιζάν και ο ένας κάμεραμαν δεν ήταν τόσο πολύ season στη φάση, καταλαβες. Και όλοι οι Σέρβοι ξέρουν ότι είναι φωτοτυπίες. 2 μέτρα, γυμνασμένοι, τέτοια έργα ζουν. Και άπειρος ο ένας, σήκωσε την κάμερα έτσι στα μούτρα μιας παρέας και έγιναν έξαλλοι σε 2 δευτερόλεπτα μέσα. Και παραδόξως την γλιτώσαμε, αλλά εκεί λέμε ότι θα γίνει τώρα η μεγάλη βλακία και θα φάμε ξύλο όλοι μαζί. Εγώ έχω πάει και σε κάποια περισσότερα μέρη από τον Άγγελο και δύσκολα μέρη έτσι, εξορισμού. Δεν έχω νιώσει πιο περίεργα βλέμματα τόσο μαζεμένα. Κάναμε και το λάθος, καθίσαμε στο κέντρο, έτσι, ανάμεσα, σαν τις μύγες μες στο γάλα ήμασταν. Δεν το έχω δει πουθενά αυτό. Η περιοχή που είναι το Μπομπονέρα, η Λαμπόκα, είναι δύσκολη περιοχή. Δηλαδή, όταν κάναμε γύρισμα εκεί, εγώ και ο Γιώργος φύγαμε δυο μας για να πάμε να δούμε λίγο την περιοχή, ηλιθιωδώς, σούρουπο κιόλας, και μπήκαμε σε μία λάθος στροφή και βρεθήκαμε, ας πούμε, στη φαβέλα, γιατί μια φαβέλα είναι ουσιαστικά, και ξαφνικά είχαμε τα βλέμματα όλης της γειτονιάς επάνω μας, σαν να είχε πέσει σύρμα ότι είναι δύο τύποι εκτός φάσης εδώ, κατάλαβες. Και μέχρι να συνεννοηθούμε, να μας πάρουνε,
Λέγαμε θα μας απαγάγουν τώρα και θα μας ταΐζουν μπισκοτάκια φρίσκης, ξέρεις, κάνα υπόγειο. Έχει δυσκολία της. Και γιατί στην Λατινική Αμερική γενικότερα λίγο η ζωή δεν έχει τόσο μεγάλη αξία. Okay. Τώρα το Celtic Rangers είναι ένα gimmick, θα πω εγώ, διότι επειδή στον Ηνωμένο Βασίλειο γενικότερα, ξέρεις, παίζει πάρα πολύ παρακολουθήσει η κάμερα, με το που ανοίξουν οι κάμερες όλοι είναι παναγίτσες, με το που κλείσουν οι κάμερες μαχαιρώνονται. Πριν μας ρώτησες ποιο είναι αυτό που δεν θα έκανες με κανένα κόστος. Εντάξει. Η απάντηση για μένα είναι ότι δεν υπάρχει κάτι που δεν υπάρχει μια τιμή για αυτό. Έτσι. Εκτός από ελάχιστα πράγματα, κάτι που έχει να κάνει με πάρα πολύ μεγάλο τίμημα ηθικής, ας πούμε. Για το reality, εγώ από μόνος μου, δεν πήγαινε κανένας από εμάς, νομίζω. Από θέμα budget, θα έπρεπε να είναι κάτι να πεις, να μπορείς να το λες και αυτό το έχεις κάνει και να μην σου αφήνει κάποιο κακό αντίκτυπο κιτρινίλας, ας πούμε. Γιατί έχει κιτρινίλα. Αυτό είναι το θέμα. Ότι επειδή η μοντέρνα τηλεόραση έχει πάρα πολύ κιτρινίλα μέσα και πολύ κακή ίντρικα, κατάλαβες. Και δεν διστάζουν, πώς το πω, να πουλήσουν την αξιοπρέπειά σου για νούμερα που δεν κάνουν επίσης, να είμαι ειλικρινής. Και είναι εκτός ελέγχου σου. Το πιάνεις. Ό,τι και να πεις εσύ τώρα σε μια κάμερα, όσο φορτισμένος και να είσαι, όσο άφαγος και να είσαι, όσο οτιδήποτε. Άμα θέλει να το μοντάρει ο άλλος έτσι ώστε να πουλήσει το τρέιλερ, πιάνεις, θα βγάλει την είδηση που μπορεί να μην υπήρχε στην αρχή. Επειδή λοιπόν δεν θα έκανα κάτι εγώ που δεν μπορούσα να ελέγξω την αξιοπρέπειά μου, αλλά ποτέ μιλήσει ποτέ, ξέρεις, είναι κάτι το οποίο επίσης θα απέφευγα πάει στη ΣΥΑ. Αυτό. Δηλαδή πιο εύκολα θα δανειζόμουν από το Σοπράνος παρά να πάω σε reality. Ο Τέο. Μα παραδικά όμως. Σίγουρα έχουμε για τους τύπους ανθρώπους στα προφίλ μας που τους έχουμε εκεί γιατί δεν πρέπει να φανεί ότι κάνεις unfollow. Ξέρεις ποιος με ενοχλεί? Ο εκάστοτε τύπος ο οποίος θα θελήσει να τοποθετηθεί επί του flavor of the day, ας το πούμε έτσι, του πιο hot θέματος, στα δύο δευτερόλεπτα αφού αυτό έγινε ψηλο viral, να μπει κάπου εκεί, να μην πει τίποτα, μόνο και μόνο για να πει κάτι, καταλαβες, και να είναι μέσα στην κουβέντα. Το πρώτο πράγμα που κάνω όταν ξυπνάω, δυστυχώς είναι να δω τα notification στο κινητό μου, δυστυχώς, γιατί είμαι πάρα πολύ αγχώδης με αυτά, με το fear of missing out, που το δουλεύω μέσα μου, και μετά να φτιάξω ένα σπρεσάκι να πιω για να ισιώσω λίγο. Και το τελευταίο πράγμα που κάνω πριν κοιμηθώ είναι ή να γράψω κάτι, ή να ακούσω μουσική, ή να διαβάσω ένα βιβλίο που διαβάζω. Εγώ το πρώτο πράγμα που κάνω όταν ξυπνάω είναι να κάνω ένα παγωμένο μπάνιο. Και τώρα, σε αυτή την περίοδο που βρισκόμαστε, το νερό που το έχω μετρήσει είναι στους 9 βαθμούς. Δηλαδή είναι σκληράδα. Παρ' όλα αυτά, σε ξυπνάει κατευθείαν. Κάθε φορά έχεις την άρνηση να πεις όχι, αλλά μόλις βγαίνεις, είσαι άλλος άνθρωπος πραγματικά, ξυπνάς στο δευτερόλεπτο, δεν έχεις δικαιολογία. Το τελευταίο πράγμα που κάνω πριν κοιμηθώ, δυστυχώς μπαίνω στο Twitter. Και λέω δυστυχώς γιατί ποιος μπορεί να ξεκολλήσει σε 5 λεπτά, κάθομαι κανένα μισάωρο εκεί πέρα.